Κυρίες και κύριοι, με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είστε στο Στρασβούργο. Καλησπέρα σας. Σωστά, καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την Παλαιστίνη. Τι λέτε για αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη μετά και το πυραυλικό χτύπημα, το άγριο, δεν υπάρχουν λόγια να το χαρακτηρίσει κανείς, το πυραυλικό χτύπημα σε νοσοκομείο στη Γάζα και τις εκατόμβες νεκρών. Τι λέτε εσείς, κύριε Κούλογλου? Δεν θυμάμαι να υπάρχει ένα χτύπημα που να είχε δολοφονήσει, σκοτώσει τόσους πολλούς ανθρώπους με τη μία. Θυμάμαι κάποιο καταφύγιο του Σαντάμ Χουσέιν που είχαν πλήξει, κατά λάθος είπαν στη συνέχεια οι αμερικανικές δυνάμεις, στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, που είχαν σκοτωθεί εκατοντάδες, αλλά αυτή τη φορά σε νοσοκομείο κιόλας. Δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι αποτρόπαιο, είναι απάνθρωπο και δείχνει πόσο απάνθρωπος είναι ο πόλεμος. Τώρα αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι, μετά την επίθεση αυτή, την αντεπίθεση του Ισραήλ, είναι ότι πάει να, το Ισραήλ πάει να διορθώσει στατιστικά τα πράγματα. Στις προηγούμενες συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους, ιδίως στη Γάζα, είχαμε μια αναλογία 1:100. Ένας Ισραηλινός νεκρός, 100 Παλαιστίνοι. Αυτή η αναλογία πήγε πλήρως να ανατραπεί μετά την επίθεση της Χαμάς, όπου ξαφνικά βρέθηκαν να είναι περισσότερα θύματα Ισραηλινοί, αθώα θύματα Ισραηλινοί, παρά Παλαιστίνη. Έτσι τώρα γίνεται μια προσπάθεια στατιστικής διόρθωσης, δηλαδή να πάει σε αναλογίες ανεκτές από την Ισραηλινή κοινή γνώμη, δηλαδή να σκοτωθούν πολύ περισσότεροι Παλαιστίνοι από ότι Ισραηλινοί. Δυστυχώς αυτό είναι μια πολύ φρικτή πραγματικότητα, την οποία παρακολουθούμε να εκτελήσεται, παρά τις εκκλήσεις που υπάρχουν, να υπάρξει μια ανθρωπιστική βοήθεια σε ένα πληθυσμό 2 και πάνω εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν νερό, φως, τηλέφωνο, καλά τηλέφωνο τώρα τι λέμε, δεν έχουν φαγητό και δεν έχουν ούτε ιατρική βοήθεια, παρότι οι ανάγκες είναι πάρα πολύ αυξημένες, διότι υπάρχουν συνεχείς βομβαρδισμοί, άρα συνεχείς και όλο και περισσότερο τραυματίες. Εσείς τι λέτε, το χτύπημα ήταν Ισραηλινό ή κάτι άλλο? Δεν ξέρω αν έχετε εκτίμηση, αν έχετε διαμορφώσει εκτίμηση. Δεν έχω διαμορφώσει και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με τους οποίους συζήτησα, ούτε αυτοί έχουν διαμορφώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε... Όλα δείχνουν Ισραήλ. Αυτά όλα τα... Ναι. Αυτά όλα τα θέματα τα καλύπτει συνήθως η ομίχλη του πολέμου. Η ουσία είναι, πάντα έχουμε στους πολέμους τέτοια περιστατικά μαζικών δολοφονιών, που η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη για αυτό που έγινε. Το είχαμε στους πολέμους, από το Σαράγεβο, σε όλες τις... Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή η τραγωδία η μεγάλη είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο κύριος Νετανιάχου, ο οποίος είναι πλήρως απομονωμένος και θα χάσει τη θέση του μετά από το τέλος του πολέμου, προσπαθεί να διασωθεί εκμεταλλευόμενος τα δικαιολογημένα αισθήματα οργής, αλλά και ένα αίσθημα εκδίκησης που υπάρχει στον Ισραηλινό λαό για τα εγκλήματα πολέμου που έκανε η Χαμάς. Και τώρα, σε απάντηση στον εγκλημάτων πολέμου της Χαμάς, γιατί σκότωσε αμάχους και αυτό είναι έγκλημα πολέμου, διεξάγονται επίσης εγκλήματα πολέμου εκ μέρους του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας εναντίον ανθρώπων. Το αποτέλεσμα αυτών των εγκλημάτων πολέμου είναι αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο και την αλήθεια ενδεχομένως να τη μάθουμε μετά το τέλος του πολέμου, όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Μάλιστα. Ευρύτερη ανάφλεξη μπορεί να υπάρξει με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, κύριε Κούλογλου? Εννοείται, κοιτάξτε, η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι αυτή τη στιγμή
αυτό που είχε γίνει με την επίθεση της Χαμάς είναι ότι κατέρευσε όλο το αφήγημα του Ισραήλ, με το αφήγημα η κυβέρνηση του Ισραήλ κρατούσε ήσυχη τη διεθνή κοινότητα και κυρίως καθησύχαζε το δικό της κοινό, τους δικούς τους πολίτες για τις προφανείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το apartheid που συμβαίνουν στα κατεχόμενα εδάφη και της Παλαιστίνης και στη λωρίδα της Γάζας. Δηλαδή, τι έλεγε. Έλεγε ότι εντάξει, κάνουμε παραβιάσεις, δεν μας ενδιαφέρουν η διεθνή νομοθεσία, οι επανειλημμένες αποφάσεις για την ανάγκη δημιουργίας δύο κρατών. Δεν το κάνουμε mm-hmm. αυτό ποτέ, αλλά τουλάχιστον έχουμε εξασφαλίσει ότι εσείς στο εσωτερικό του Ισραήλ έχετε ησυχία και εσείς διεθνείς παράγοντες στην περιοχή έχετε ησυχία, δεν κουνιέται κανείς. Αυτό το αφήγημα κατέρευσε πλήρως. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η αίσθηση της ασφάλειας. Να. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει όταν πια κατακαθίσει η σκόνη του πολέμου, η ομίχλη του πολέμου, θα έπρεπε να οδηγήσει σε μια ριζική αναπροσαρμογή της πολιτικής του Ισραήλ απέναντι στο Παλαιστινιακό πρόβλημα. Γιατί όσο δεν υπάρχει ειρήνη και υπάρχει κατοχή, τόσο θα υπάρχει πόλεμος. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη με κατοχή μαζί. Να. Είναι αδύνατο. Μαζί ένας λαός ο οποίος υφίσταται τα πάντα, κάποια στιγμή θα αντιδράσει και δεν μπορεί να τον κάνει και τίποτα. Δηλαδή είναι 5 εκατομμύρια και γερνούν και μάλιστα και με ρυθμούς πολύ ψηλότερους από ότι στο Ισραήλ. Επομένως, τι θα τους κάνουν αυτούς τους άνθρωπους. Πρέπει να αποφασίσουν τι θα τους κάνουν. Να τους εξφανίσουν από το χάρτη, να τους στείλουν πού. Τους έχουν στείλει ήδη, τους έχουν διώξει από τα σπίτια τους. Αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή είναι ένα έγκλημα. Πρέπει να σας πω ότι από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα, όχι στην λωρίδα της Γάζας, αλλά στα κατεχόμενα εδάφη, οι Ισραηλινοί έπικοι, δηλαδή εκεί που πάνε και καταλαμβάνουν σπίτια και εδάφη Παλαιστίνου, έχουν σκοτώσει από την αρχή της χρονιάς μόνο φέτος 200 Παλαιστίνιους. Μάλιστα. Χωρίς να, δηλαδή, ένα διαρκές έγκλημα. Σκοτώσει, ένα διαρκές έγκλημα. Επειδή βγήκανε και είπανε, μα δεν θέλουμε να φύγουμε από το σπίτι μας, γιατί να φύγουμε. Αφού εδώ είναι τα εδάφη μας, πάμε και κάτω. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει εκεί είναι κάτι το οποίο το πρωτοφανές. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή Μάλιστα. η κατάσταση, όσο και να καταπίεση να υπάρξει, θα υπάρξει αντίσταση. Και όσο αυτή η καταπίεση γίνεται πιο βάρβαρη και οι αντιδράσεις θα είναι εξίσου βάρβαρες, διότι όταν σπέρνεις κόλαση, θερίζεις σατανάδες. Δεν θερίζεις τίποτα καινούδια, μπορεί να σου λένε peace brother. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Κύριε Κούλογλου, να αφήσουμε την Γάζα. Δυστυχώς η επικαιρότητα είναι πολύ άγρια εκεί. Να έρθουμε εδώ εντός της χώρας. Είχαμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Πώς είδατε το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών στην Ελλάδα, κύριε Κούλογλου? Κοιτάξτε, ήταν μια προειδοποίηση ηχηρή προς την κυβέρνηση. Η προειδοποίηση απάντησε στην κυβερνητική αλαζονία, η οποία έκανε το μεγάλο λάθος να βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Δηλαδή να πει ότι θα πάμε για 13 περιφέρειες και όλους τους δήμους. Να. Και αυτό ιτήθηκε αυτό. Ξέρετε, και αυτό ήταν λάθος αλαζονίας, γιατί δεν χρειάζεται να το βάλεις τέτοιο στόχο. Δεν εξυπηρετούσε κανένα σκοπό να το βάλεις από πριν. Σωστό. Μπορούσες να, αν το πετύχεις στο τέλος, να πεις μπράβο, πήραμε και τις 13 περιφέρειες, μπράβο μας, τιμή μας και καμάρι μας. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να πει τόσο ψηλά ο πύχης από τον κ. Μητσοτάκη, λέτε. Δεν ήταν έξυπνο αυτό. Έχετε δίκιο, ναι. Mm-hmm. Το έκαναν λόγω αλαζονίας, λέτε εσείς. Αυτό το πράγμα, αυτή η αντίληψη ιτήθηκε και συγχρόνως υπάρχει ένα μήνυμα ότι υπάρχει μια δυσφορία, διευρυνόμενη δυσφορία στην κοινή γνώμη για το γεγονός ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει μούσκεμα μέσα σε 3 μήνες
χωρίς να υπάρχει στην πραγματικότητα αξιόλογη αντιπολίτευση. Μόνη της τα κάνει. Τώρα, από την άλλη τη μεριά, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να πανηγυρίζει η αντιπολίτευση. Φυσικά, μετά από αλλεπάλληλες ήττες είναι λογικό να χαμογελάει, αλλά το να θεωρεί ότι είναι μια στρατηγική ήττα για τον Μητσοτάκη και τα λοιπά είναι λάθος, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία ελέγχει τις περισσότερες περιφέρειες, ότι ακόμα και αυτοί που δεν εξελέγησαν οι δικοί της υποψήφοι είναι άνθρωποι προερχόμενοι από την Νέα Δημοκρατία, και το ίδιο συμβαίνει και σε αρκετές πόλεις εκτός από τις Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα που πράγματι τις έχασε και αυτό είναι ένα μήνυμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί και έχει τον έλεγχο και την πρωτοβουλία των κινήσεων και στείνει μια δική της πελατεία εκλογική με απευθείας αναθέσεις που δείχνουν ότι δημιουργεί ένα καθεστώς το οποίο είναι δύσκολο στη συνέχεια να ιτηθεί και το είδαμε αυτό ακόμα και σε καραμπινάδες περιπτώσεις αποτυχιών όπως στην Αθήνα όπου στον πρώτο γύρο ο κύριος Μπακογιάννης, ο οποίος έχει μετατρέψει την Πανεπιστημίου σε ένα διαρκές γιαπή, ταλαιπωρώντας τον κόσμο, πήρε 41%, μην το ξεχνάμε. Και το ίδιο έγινε και με τον κύριο Αγοραστό στη Θεσσαλία, παρότι μετέτρεψε τον κάμπο σε λάσπη. Επομένως, πρέπει όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη και κυρίως δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η αντιπολίτευση, τόσο η αξιωματική όσο και η Ελλάσσον, θα πρέπει να κάνουν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες για να νικήσουν το Μητσοτάκη, να δουλέψουν σκληρά και επαγγελματικά. Αυτό είναι οπωσδήποτε έτσι, ρεαλιστικά όπως το λέτε. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, πώς εξελίσσονται τα πράγματα μετά την Προεδρία Κασελάκη? Πιο πιθανό είναι να διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Να πω εδώ ότι το συνέδριο πήγε για το Φεβρουάριο. Ήταν για Νοέμβριο, πήγε Φεβρουάριο. Δεν ξέρω αν θα γίνει και το Φεβρουάριο. Δεν συμφέρει τον Κασελάκη ένα συνέδριο τώρα. Θα δημιουργηθούν εντάσεις, αντιδράσεις, κόντρες. Πώς βλέπετε το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πολύ μεγάλη κρίση. Αποτέλεσμα της βαθιάς κρίσης ήταν και η εκλογή του κυρίου Κασελάκη. Διαφορετικά δεν υπάρχει άλλο περιστατικό στην ιστορία, στην παγκόσμια ιστορία, που ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται το καλοκαίρι για διακοπές γίνεται πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επομένως αυτή η κρίση κάθε άλλο παρά έχει ξεπεραστεί. Τα πρώτα δείγματα ως προς την απήχηση της εκλογής Κασελάκη στην κοινή γνώμη δεν είναι τίποτα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δηλαδή δεν έδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει πάνω του. Τέλος πάντων, ναι, έχετε δίκιο, ναι. Από το γεγονός ότι έχει βρεθεί με νέο πρόεδρο. Μάλλον η πορεία είναι αντίστροφη και φυσιολογικό είναι αυτό, δεδομένου ότι δεν άλλαξε τίποτα κατά τα άλλα και γιατί να αλλάξει. Επειδή στη θέση του Τσίπρα μετά από διάφορες περιπέτειες βρέθηκε ο Κασελάκης που είναι επίσης και τελείως άγνωστος και δεν έχει και αυτό το κοινό που συρρυκνωνόταν, αλλά ήταν μια προσωπική επιρροή του ίδιου του Αλέξη του Τσίπρα. Άρα η κρίση συνεχίζεται. Διάσπαση είναι το μέλλον. Ναι, κύριε Κουλουγλου, η διάσπαση είναι το πιο πιθανό μέλλον. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι εάν το συνέδριο γίνει, θα πρέπει να περιμένουμε το συνέδριο να αποφασίσουμε. Εάν γίνει μέχρι τον Φεβρουάριο, όπως ανακοινώθηκε τέλος πάντων, ναι. Όπως ανακοινώθηκε. Τότε θα πρέπει να περιμένουμε, εάν το συνέδριο αναβληθεί με ευθύνη της ηγεσίας, θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει αφορμή για διάσπαση. Πάντως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και σας λέω δεν είναι καθόλου καλά ανεξάρτητα από τις κινήσεις των δύο αντιπάλων στρατοπέδων. Δεν είναι καλά διότι η κρίση είναι βαθύτερη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει την επαφή του με την κοινωνία και το μόνο συνεκτικό υλικό που υπήρχε
τα τελευταία χρόνια που ήταν ο Τσίπρας, κακός, πολύ κακός, αλλά αυτό βρέθηκε να είναι στο τέλος. Αυτό το υλικό έχει φύγει τώρα. Και φυσικά ο Κασελάκης δεν μπορεί να αποτελέσει το συνεκτικό υλικό, διότι έχει απέναντί του φέρει το μισό κόμμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κατάσταση είναι πολύ, πολύ δύσκολη και μάλλον βλέπω μια πορεία με πολλά προβλήματα παρά μια πορεία ανάκαμψης. Κύριε Κουλούγλου, ακούω πολλά. Ήρθε κάποιος, είπατε κι εσείς, για διακοπές και πήρε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποιος αίσθησε τον Κασελάκη, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας? Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας βρίσκεται πίσω κινητά νήματα ή οτιδήποτε άλλο από ό,τι λέγεται για την εκλογή Κασελάκη. Όχι. Βεβαίως είναι δύσκολο κανείς να πιστέψει αυτό που έγινε για τους λόγους που ήδη ανέφερα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά σοβαρή συνωμοσία. Εντάξει, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που θέλησαν να βοηθήσουν τον Κασελάκη για διαφορετικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι ό,τι έγινε οφείλεται στο γεγονός ότι ο Κασελάκης πρότεινε κάτι το οποίο ήταν και το μοναδικό που είχε απομείνει ως συνεκτική ουσία στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η εξουσία, ότι εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη. Έκανε καλή εκστρατεία και οι αντίπαλοί του κάνανε λάθη, διότι δεν αποτελούν και δεν αποτελούσαν μέρος της λύσης στο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αποτελούσαν μέρος του προβλήματος. Αυτό πρέπει να γίνει. Έτσι το είδαν και οι εκλογείς και γι' αυτό δώσαν την πλειοψηφία στο Κασελάκη. Ένα κόμμα μαζί, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, το βλέπετε στο μέλλον, κύριε Κουλούγλου? Και δημοσιογραφικά σας ρωτώ έτσι. Δεν βλέπω να διαμορφώνεται. Κοιτάξτε, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν διακριτοί ρόλοι για τους σοσιαλιστές και για την αριστερά. Βεβαίως κινούνται στην Ευρώπη με διαφορετική ταμπέλα, άλλοι σοσιαλιστές, άλλοι αριστερά, την οποία καλούν ριζοσπαστική, γιατί τα δύο αυτά μέρη τα αποκαλούν στην Ευρώπη αριστερά γενικώς. Αλλά η αριστερά υπάρχει με αυτή τη μορφή, τη διπλή που σας λέω, δηλαδή σε όλες τις χώρες στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία όχι. Στην Ιταλία υπάρχει μόνο ένα κόμμα και αυτό αν κάνει η νέα στην κεντροαριστερά, τώρα γίνονται προσπάθειες να επανέλθει στην κήτη του. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να προς το παρόν να οδηγηθεί η χώρα σε ένα μοντέλο αμερικανικού δημοκρατικού κόμματος, όπου ας πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν δύο κόμματα, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί. Και θα πρέπει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ ή δεν ξέρω πώς να γίνει το Δημοκρατικό Κόμμα. Γιατί πρέπει να σας πω ότι φυσικά υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων, κυρίως διαφορές πολιτιστικού χαρακτήρα, δηλαδή περισσότερη ανοχή στο διαφορετικό, όχι απαγόρευση των εκτρώσεων και τα λοιπά, αλλά στην οικονομική και κοινωνική πολιτική τα δύο αυτά στρατόπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ακολουθήσει την ίδια πολιτική. Αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει σε διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Σε μεγάλη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι φτωχοί έχουν γίνει φτωχότεροι και οι πλούσιοι έχουν γίνει πλουσιότεροι και εδώ οφείλεται και η άνοδος του Τραμπ και όλη αυτή η βαθιά πολιτική κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί υπάρχει μια βαθιά πολιτική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό στην Ελλάδα και δεν θα γίνει, λέτε, γιατί υπάρχουν και άλλες συνθήκες εδώ, άλλοι όροι εδώ στην Ευρώπη. Άλλο. Μάλιστα.
Ασφαλώς. Ναι. Επειδή έχω δεσμευτεί να σας αποδεσμεύσω 9.30, είναι 9.30. Ένα πολύ μικρό σχόλιο θέλω για τις ευρωεκλογές. Εάν θα είστε ξανά υποψήφιος, κύριε Κούλογλου, και σας αποδεσμεύω άμεσα. Ευρωεκλογές είναι οι επόμενες εκλογές το Μάιο. Θα είστε ξανά υποψήφιος. Και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει εσείς τίποτα περισσότερο για το σύστημα με το οποίο θα γίνουν αυτές οι ευρωεκλογές. Λοιπόν, καταρχήν, ως προς το σύστημα, ο κύριος Μητσοτάκης άφησε να εννοηθεί σε μια συνέντευξη. Με Σταυρό, ότι αλλά έχει, σε ποιες περιφέρειες. Ναι. Έχει παρατήσει την ιδέα της επαναφοράς της λίστας, όπου ο πρόεδρος του κόμματος αποφασίζει ποιοι θα εκλεγούν και με τι σειρά. Και έχει αφήσει το Σταυρό προτίμησης, που είναι το σύστημα στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Είπε όμως παράλληλα ότι θα αφήσει ένα, εξετάζει, άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει ένα άλλο σύστημα. Έτσι. Όπου η Ελλάδα θα χωριστεί σε ορισμένες μεγάλες περιφέρειες και θα γίνουν εκλογές σε αυτές τις περιφέρειες. Δεν νομίζω ότι είναι επίσης ένα σωστό σύστημα αυτό, διότι θα ευνοήσει τον τοπικισμό, δηλαδή κάποιος υποψήφιος στην Κρήτη θα πει ότι παιδιά εγώ θα ψηφίστε με και θα προωθήσω την Κρήτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ο στόχος των ευρωβουλευτών δεν είναι να προωθούν ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες, ούτε την Κρήτη, ούτε την Ήπειρο, ούτε την Θράκη. Είναι τα συμφέροντα συνολικά της χώρας και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως αυτό μάλλον θα εκκυδαίσει την κατάσταση παρά θα την βοηθήσει. Τώρα, και αυτά είναι τα σχέδια του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, ως προς την δικιά μου την υποψηφιότητα, ακόμα είναι νωρίς να αποφασίσω τι θα κάνω. Περιμένω να δω τις εξελίξεις και με το εκλογικό σύστημα και τις εξελίξεις με το ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσω. Αλλά δεν έχω καμία αγωνία και κανένα άγχος. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Έχω 3 ντοκιμαντέρ που είναι στα σκαριά, άλλα στο μοντάζ, άλλα γυρίζω. Mm-hmm. Έχω να γράψω βιβλία, έχω πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, ό,τι και να γίνει σε αυτή τη ζωή, το θέμα είναι να έχεις πλάν B, να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Και έχω και πλάν B και πλάν C. Επομένως, είμαι σίγουρος. Είστε κορυφαίος δημοσιογράφος, κύριε Κούλογλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Ναι, και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.